Καλησπέρα σας. Ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Μπορούμε να έχουμε την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να αυτοσυζητηθώ λίγο μετά στον Παπαδόπουλος και είμαι δημοσιογράφος και με χαρά ήρθα να συντονίσω μια συζήτηση που αφορά ένα πολύ μεγάλο θέμα, αυτό το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί διαβάζοντας αυτό το βιβλίο διαπίστωσα ότι ο συγγραφέας έχει κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα. Δεν είναι απλώς η συγγραφή ενός βιβλίου, έχει κάνει μια έρευνα και έχει κάνει και ένα, το έχει γράψει με έναν τρόπο που διαβάζεται εύκολα, γιατί σου διαβάζει την ιστορία και κάτω σου έχει τα ντοκουμέντα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και είναι όλη η έρευνά του, αλλά δεν σε εμποδίζει με μια απέραντη, να μπει σε μια απεραντοσύνη να διαβάζεις τα έγγραφα, αν θέλεις να έχεις μια πρώτη προσέγγιση μέσα από το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ιδού ο λογαριασμός, κυρία Μέρκελ, 300 δις ευρώ τα κατοχικά δάνεια, τι αφορούν, πώς προκύπτουν, στρατηγική διεκδίκηση». Δηλαδή είναι μια ολοκληρωμένη έρευνα και μελέτη η οποία σου λέει με απλά λόγια πώς μπορεί η χώρα μας, που οι πολιτικοί, ξέρετε, ποιούν την ίσαν, να μπορέσει να προσεγγίσει ένα πολύ κρίσιμο θέμα που εδώ και 70 χρόνια τώρα βρίσκεται εν υπνώση και είμαστε αυτοί που δεν διεκδικούμε αυτά που είναι αυτονόητα. Απλώς έχω τη φόρα του ανθρώπου που το διάβασε και ενθουσιάστηκε και ταυτόχρονα προβληματίστηκε. Και αυτό το βιβλίο δεν σε ενθουσιάζει για τη μελέτη, την έρευνα και το βάθος της μελέτης, το βιβλίο του κυρίου Γκούσκου, αλλά από την άλλη μεριά σε κάνει να προβληματίζεται για το πώς κινείται σήμερα και στα διαχρονικά η πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Θα δώσω δύο κερασάκια που τα πήρα από το βιβλίο βεβαίως. Το ένα είναι ότι το βιβλίο μελετά επί της ουσίας το δάνειο και κάνει όλη την αναγωγή στο αποτέλεσμα που λέγεται ποσόν που σήμερα οφείλεται και δεν ασχολείται με τις καταστροφές και τις αποζημιώσεις σε φυσικά πρόσωπα και παρά μόνο ο ακροθυγός τα αναφέρει αυτά τα θέματα. Και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε, όσοι δεν ξέρω έχετε ενδιαφέρον, θα πήρατε αυτή την ανατύπωση των καταστροφών που έγιναν από τη μελέτη Δοξιάδη του 45, όπου εκεί εύγλωτα φαίνεται όλο το καταστροφικό έργο σε υποδομές της χώρας από τη γερμανική κατοχή. Όπως επίσης θα πω και δύο άλλα σημεία, έτσι για να διανθίσω τη συζήτησή μας, ότι έμαθα ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του χρυσού που είχε πάει στην Μέση Ανατολή, στην Αγγλία και δεν έχει αποδοθεί στην Ελλάδα, και επίσης με συγκεκριμένα νούμερα και συγκεκριμένα στοιχεία, όπως επίσης ότι το βιβλίο είναι με διευθύνσεις και ονόματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μας λέει μερικά ωραία πρόσωπα τα οποία τα ονοματίζει, που σήμερα και στο παρελθόν είχαν όλη την οικονομία της χώρας στα χέρια τους, τα οποία ήταν άνθρωποι που έκαναν επιχειρήσεις με τους Γερμανούς στη διάρκεια της κατοχής. Και αυτό ερμηνεύει και πολλές άλλες ιστορίες που αφορούν τον εμφύλιο πόλεμο. Και βλέπουμε πώς σκεπάστηκαν όλα αυτά και γιατί σκεπάστηκαν. Να ευχαριστήσουμε και τον τελευταίο ομιλητή και να πω ότι γι' αυτό έβαλα εδώ το βιβλίο να το δείτε και να παρακαλέσω και τους επόμενους να έρθουν, τους κυρίους, τους τρεις. Να πω πριν, ώσπου να καθίσουν, ότι ο τίτλος του βιβλίου τα λέει όλα. Λέει «Ιδού ο λογαριασμός, κυρία Μέρκελ, 300 δις ευρώ από τα κατοχικά δάνεια». Δηλαδή όσο είναι το αυτή τη στιγμή, 321 δις, όπως ξέρετε, είναι το χρέος της Ελλάδας. Και να πω επίσης ότι με όλη αυτή την παρέα και εγώ γνωρίστηκα στο Σύνταγμα, όπου χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω ήμουν ο μόνος αναγνωρίσιμος δημοσιογράφος που μπορούσα να πατήσω εκεί. Εκεί δεν υπήρχαν κανένας από αυτούς τώρα που παριστάνουν τους δήθεν αντιμνημονιακούς και αντιστασιακούς, και να γίνουν τα πρώτα πηγαδάκια στα οποία μιλούσαμε. Και να πω ότι μετά εμφανίστηκαν κάποιοι κύριοι, ας πούμε, που σήμερα είναι είτε ευρωβουλευτές είτε αρχηγοί κομμάτων, όταν το πράγμα είχε αρχίσει να ξεφουσκώνει και όταν είδαν ότι εκεί είναι το μέλι και το φαΐ που λένε το πολιτικό. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς.
Απλώς θα πω ότι λυπάμαι και θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα, χωρίς να χαρακτηρίσω κανέναν. Η μειώση των μισθών των δικαστών ήταν παράνομη, των συντάξεων και των μισθών. Η μειώση των μισθών και των συντάξεων των υπολείπων ήταν νόμιμη. Έτσι έχει αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, πού η διαφορά...